Ο ύμνος του δικταίου Διός ανεβρέθη στο παλαιό κάστρο της Σιτίας κατά τις γενόμενες εκεί ανασκαφές μεταξύ 1902-1906 από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή και υπό την εποπτεία του Έλληνα αρχαιολόγου Νικολάου Παπαδάκη. Ο ύμνος ήταν εγχάρακτος επί μεγάλης πλακός, η οποία ανεβρέθη θρηματισμένη σε 6 τεμάχια και σε διάφορες θέσεις. Ορισμένα τεμάχια, παρά τις προσπάθειες που κατευλήθησαν, δεν ανεβρέθησαν. Με αποτέλεσμα να λείπει σχεδόν όλη η τρίτη στροφή και μικρά τμήματα των άλλων στροφών. Τα ελείποντα μέρη αποκαταστάθηκαν με προτάσεις αρχικώς του αρχαιολόγου Μποσανκέτ, ακολούθως του ελληνιστή Γκίλμπερτ Μάρι, έπειτα του Ξανθοδίδου και τέλους, εξ όσων γνωρίζουμε, του Νικολάου Παπαδάκη, ο οποίος και δημοσίευσε το 1938 στα Χανιά ένα ευσύνοπτο πόνημά του με τίτλο «Ύμνος του δικταίου Διός, αποκατάστασης, ερμηνεία, μελοποίησης». Στο πόνημά του αυτό, το οποίο ήρθε στα χέρια μας, αποκαθιστούσε εύστοχα όλα τα ελείποντα μέρη, αφού λάμβανε υπόψη του και τις αποκαταστάσεις των προγενεστέρων που θεωρούσαν τον εν λόγω ύμνο πολύ σημαντικό. Ταυτοχρόνως, στο οσάνο πόνημά του υπάρχει και μια προτινόμενη μελοποίηση του ύμνου κατά αρχαϊκήν μελοποιίαν από τον Ιωάννη Μανιουδάκη, καθηγητή Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής. Εμείς, αφού μελετήσαμε εντελεχώς και λάβαμε υπόψη μας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τολμήσαμε την αποκατάσταση και τις ελλιπούς στροφής, ώστε ο ύμνος αυτός να αποκτήσει πληρότητα και λειτουργικότητα. Ταυτοχρόνως δεν προβήκαμε και στη σύγχρονη απόδοση του ύμνου. Κρίνοντας από την εμπειρία της παρουσιάσεως του ύμνου ενώπιον του κοινού, αποκομίσαμε θετικότατες εντυπώσεις και κρίσεις και επιβεβαιώσαμε την εν το παρόντι λειτουργία τέτοιων ιερών κειμένων της παραδόσεώς μας. Ο ύμνος αυτός έχει ως εξής, αποκαταστημένος. Σε πρώτη ολοκληρωμένη δημοσίευση που έγινε στο περιοδικό Ρομφέα της Πολιτιστικής Ερευνητικής Εταιρείας Ηλιοδρόμεων το 2002. Ιώ, μέγιστε κούρε χέρεμι, κρόνιε, παγκρατές γάνους βέβακες, δαϊμόνων αγόμενος, δίκτανες εν ιαυτόν έρπε και γέγαθη μολπά. Τάντι κρέκομεν πακτήσει, μίξαντες άμα βλύσιν και στάντες αείδομεν τεών αμφίβομών ευερκή. Εν θαγάρ σε πέδα άμβρωτον, ασπιδοφόροι κουρίτες, παρέας λαβώντες πόδα, κρούοντες απέκρυψαν. Είδαστε κι αδραστίας νυμφών, κι αμαλθίας εγώς εξετράφης, φέρω να μην εμβρωτής ευνομίαν, νέες ακτήσιν τα σκαλάς αούς. Ωρε δε βρίων και τίτες, και βρωτούς δίκα κατήχε, και γαρ πάντα άμφεπε ζώα, αφίλολβος ειρήνα. Άμην θόρε και σδέμνια, θόρε και σεύποκα πρόβατα, και εσλάια καρπών θόρε, και εστελεσφόρους άβρας. Θόρε και εσπόλια σαμών, και εσποντοφόρους νάας, θόρε και νέους πολίτας, θόρε και σθέμιν κλιτάν. Ιώ μέγιστε κούρε χέρεμι, κρόνιε, παγκρατές γάνους βέβακες, δαϊμόνων αγόμενος, δίκτανες εν ιαυτόν έρπε και γέγαθη μολπά. Και η αποκατάσταση, η σύγχρονη απόδοση του κειμένου έχει ως εξής. «Ω μέγιστε κούρε, χαίρε, ιέ του Κρόνου παντοκράτορ του φωτός, σύ που απέβεις τον Θεόν αρχηγέτης, έλα και φέτος στις δίκτυς το ιερό και φράνσου με την υμνοδία. Αυτήν που με τις λύρες ανακρούομαι, αναμειγνύοντάς την με αυλούς και στεκόμενοι τραγουδούμε γύρω από τον εύμορφο βωμό σου. Διότι εδώ, σε το αθάνατον πεδίον, οι ασπιδοφόροι κουρίτες, ποδοκροτώντας σε ρυθμό που έλαβαν από την ρέα, σε απέκρυψαν. Οι νύμφες είδα και αδράστια και η αίγα αμάλθια σε ανέθρεψαν. Φέρε σε μας τους βρωτούς ευνομία,
με τις νέες ακτίνες μιας καλής αυγής. Ας αναβρίσουν και φέτος οι ώρες και η δίκη ας κατέχει τους θνητούς και κάθε μορφή ζωής ας την σκέπει η ειρήνη που ευνοεί την ολόπλευρη ανάπτυξη. Επίβλεψον τους συζυγικούς μας δεσμούς και τα καλόμαλα πρόβατα επίβλεψον και τα σπαρτά των Δημητριακών και τους ευεργετικούς ανέμους. Επίβλεψον και τις πόλεις μας και τα ποντοπόρα πλοία και τους νέους πολίτες επίβλεψον και της Θέμιδος την καλή λειτουργία. Ω μέγιστε κούρε, χαίρε, ιέ του Κρόνου παντοκράτορ του φωτός, σύ που απέβεις τον Θεόν αρχηγέτης, έλα και φέτος της δείκτης το ιερό και φράνσου με την υμνοδία.